Ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε στο νέο χώρο, στη νέα εποχή του θεάτρου τέχνης Αμαλία. Αυτή τη φορά έχουμε κοντά μας τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή που εγγενιάζεται αυτή η νέα εποχή θεάτρου Αμαλίας, τον κύριο Μάνο Πετούση. Σας καλωσορίζουμε. Εγώ σας καλωσορίζω στο χώρο μας, στη σκηνή πάνω. Και από ό,τι βλέπουμε και διαμορφωμένων, ναι, εκ νέου. Ναι. Μάλιστα, ναι. Ποια είναι τα συναισθήματα που σας πλημμυρίζουν? Καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι μέσα σε αυτό το θέατρο, που συνεργάζομαι με τα παιδιά, με το Θανάστο Κατσίκα και με τη Βέτα την Κελέση, που έχουν όνειρα και φιλοδοξίες για αυτό το χώρο και με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο, και γι' αυτό και είπα το ναι όταν μου έκαναν την πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι... Είστε πλήρως ικανοποιημένος. Πολύ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το σκεπτικό το δικό μου, όταν το συζητήσαμε, τους είπα πώς ακριβώς το σκέφτομαι, τους βρήκε απόλυτα σύμφωνους. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος που είπα, πάμε να το κάνουμε. Θα δώσουμε λίγο το στίγμα, προφίλ του καλλιτεχνικού προγράμματος που προείσταστε. Φέτος η αλήθεια είναι ότι, επειδή ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που είχα στη διάθεσή μου, γιατί στην ουσία το ξεκινήσαμε, πήραμε μάλλον την απόφαση τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, οπότε προσπάθησα να φέρω ό,τι... Και να συμπυκνώσω, ναι, μέσα στο μήνα Μάιο, και στην ουσία κάνουμε ένα φεστιβάλ θεάτρου, γιατί σε ένα μήνα 13 πρεμιέρες, μάλλον 12 πρεμιέρες, είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα να πούμε ότι πρόκειται για έργα ρεπερτορίου. Ακριβώς. Ψηλού επίπεδου και ποιότητας. Ακριβώς. Που αυτό είναι το στίγμα, φαντάζομαι, του θεάτρου όπως πάντοτε ήταν. Ακριβώς. Θεσμικό θέατρο τέχνης. Και από το χρόνο, βέβαια, από το χρόνο, από τη νέα σεζόν, από Σεπτέμβριο και μετά, είναι η πολύ μεγάλη μου χαρά που πια το θέατρο Αμαλία θα γίνει το νέο σπίτι του θεάτρου τέχνης. Μάλιστα, και να πούμε και ποια είναι η προσωπική σας επιδίωξη, παύλα προσδοκία, στόχο, στοίχημα προσωπικό, να γίνει θεατρική στέγη των καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Το προλάβατε και το είπατε εσείς. Να γίνει και στέγη όλων των καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης και να παρουσιάζουν εδώ το έργο τους και να μην αναγκάζονται να φεύγουν σε άλλες πόλεις ή να πηγαίνουν στην Αθήνα, στο άγνωστο που δεν ξέρουν κανέναν, και να. Θέλω και έχω κάνει και ανοιχτό κάλεσμα στο να έρθουν να με βρουν. Το τηλέφωνο μου είναι εύκολο να το βρουν. Να επικοινωνήσουν, το σηκώνω το τηλέφωνο, δεν είναι ότι δεν το σηκώνω. Και να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά τα παιδιά, για όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, όχι μόνο για ηθοποιούς και σκηνοθέτες, αλλά και για συγγραφείς, για μουσικούς, για εικαστικούς, για τα πάντα. Μάλιστα. Ποιες δυσκολίες ενήχε όλο αυτό το εγχείρημα της αναβίωσης του θεσμικού αυτού θεάτρου τέχνης για εσάς προσωπικά? Δυσκολίες δεν μπήκα ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Πέρα των οικονομικών, φαντάζομαι. Εντάξει, αυτό ναι, είναι ένα θέμα το οποίο, δόξα στο Θεό, το παλεύουν ο Θανάσης και η Βέτα, και δόξα στο Θεό τα καταφέρνουν. Και από ό,τι είδατε και εσείς σήμερα, έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, γιατί το θέατρο ήταν, πιστέψτε μου, όταν μπήκα μέσα την πρώτη φορά, όχι σε μαύρο χάλι, ήταν ερείπιο, πραγματικά ερείπιο. Και δεν ήξερα κι εγώ πώς αυτό θα μπορέσει να αλλάξει μορφή και να ξαναγίνει πάλι θέατρο, και να που έχει. Και μας τιμήσει τις δοξασμένες εκείνες ακριβώς, στιγμές. Ακριβώς, και να προχωρήσουμε παρακάτω, να κάνει ακόμα καλύτερες και ακόμα πιο σπουδαίες, και μακάρι να τα καταφέρουμε, γιατί όχι. Είναι λίγο ρίσκο όλο αυτό. Είναι ρίσκο. Ποιες οι δικές σας προσωπικές φοβίες από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντού? Φοβίες δεν είχα. Ναι, και δεν έχω ούτε ανησυχίες. Όσο και ένα άγχος έχω. Δημιουργικό, φαντάζομαι. Ναι, στο να καταφέρω να συνεχίσω, αν θέλετε, και να προχωρήσω λίγο παρακάτω όλο αυτό το μύθο που κουβαλάει το θέατρο, χωρίς, το θέατρο Αμαλία. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι τροχοπέδι, έτσι, η ιστορία του θεάτρου. Έτσι. Γιατί πάμε μπροστά, προχωράμε, πρέπει να δημιουργήσουμε. Με αφετηρία αυτό που ήταν το θέατρο Αμαλία, να δημιουργήσουμε μια καινούργια αρχή, βάζοντας το δικό μας στίγμα και λιθαράκι. Ναι, ακουμπάμε στο παρελθόν για καλύτερο μέλλον. Ακριβώς. Η αντίδραση απήχηση που είχαν των καλλιτεχνών απέναντι στο κάλεσμα που φαντάζομαι ότι δέχθηκαν από εσάς για συμμετοχή κλπ. Συνεργασία, ποια ήταν? Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήταν λίγο μουδιασμένη, γιατί δυστυχώς, από ό,τι έμαθα, δεν το ήξερα, υπήρχαν κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν, οι οποίες για κάποιους λόγους ναυάγησαν, και από ό,τι άκουσα είχαν έρθει κάποια θίαση, και σε ένα χώρο ο οποίος
δεν ήταν των προδιαγραφών που θα ήθελαν. Ναι. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο τους φόβιζε. Από ένα σημείο και μετά βέβαια, όταν άρχισε σιγά σιγά ο χώρος να διαμορφώνεται και κατάλαβαν τι ακριβώς θέλω να κάνω γίνεται. Και τι ακριβώς προσπάθεια κάνω και τα παιδιά και η Βέτα και ο Θανάσης, άρχισαν σιγά σιγά να πείθονται και δόξα τω Θεώ αυτή τη στιγμή νιώθω πραγματικά πολύ ευτυχής γιατί όλοι αυτοί οι συνάδελφοι στην Αθήνα πια έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους και με πολύ χαρά. Ναι. Που αυτό δίνει ελπίδα και σε εσάς και σε όλους. Τεράστια, τεράστια, τεράστια. Και το καλό είναι ότι έχετε ένα κοινό όραμα, να πούμε ποιο είναι, όλων των συνεργατών μαζί σας. Το κοινό σας όραμα για το Το κοινό μας όραμα είναι να καταφέρουμε να κάνουμε το θέατρο Αμαλία ένα θεσμό για την πόλη. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση και εγώ προσωπικά ούτε να έρθω σε αντιπαράθεση, ούτε να μπω σε διαδικασία ανταγωνισμού με τους υπόλοιπους συναδέλφους στα υπόλοιπα θέατρα. Γι' αυτό και πρόσεξα και το κάνω ακόμα και σήμερα, το σκέφτομαι, ότι ό,τι θα προσπαθήσω να φέρω θα είναι και να δημιουργήσω, θα είναι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην πειράξω στο ελάχιστο αυτό το οποίο έχουν προσπαθήσει και έχουν πασχίσει όλοι οι υπόλοιποι που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στο ευχόμαστε. Εν κατακλείδη, να πούμε για την πρεμιέρα που έχουμε σήμερα. Σήμερα πρεμιέρα με το Χελιδόνι, ένα καταπληκτικό έργο του Γιγέμου Πλούα. Ανθρώπινο. Μόνο αν το δείτε θα καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάω. Το οποίο θα πούμε ότι παίζεται απόψε και αύριο, δύο παραστάσεις. Όχι, παίζεται Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ευχαριστώ. Τέσσερις μέρες. Και βέβαια το Σάββατο ξεκινάμε και με το Αγόρι με τη Βαλίτσα στην παιδική παύλα και εφηβική σκηνή. Που επίσης είναι ένα έργο που μπορεί να ακούγεται ότι είναι παιδικό, δεν είναι όμως παιδικό με την έννοια του παιδικού. Έτσι. Με τον Δημήτρη τον Μακαλιά, την Αρετή την Κετινέ, ο Ηλίας ο Καρέλας έχει κάνει τη σκηνοθεσία, συνδυάζει θέατρο με θέατρο σκιών, απευθύνεται περισσότερο θα έλεγα σε μεγάλους παρά σε παιδιά. Είναι από τις παραστάσεις που ξεχώρισαν από πέρυσι, γιατί παίζετε στην Αθήνα. Και όλες είναι επιλογές σας, φαντάζομαι. Όλες είναι επιλογές, ναι. Και βέβαια, με πολύ μεγάλη χαρά, οι άνθρωποι που απευθύνθηκα μου είπανε, ναι, Μάνο, πάμε, γιατί σε ξέρουμε, σε έχουμε εμπιστοσύνη. Προχωράμε. Και προχωράμε, πάμε μαζί. Ωραία. Σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο σας αυτό ευτυχές έργο και βήμα και να πάει μπροστά το θέατρο Τέχνης Αμαλία και να αποτελέσει θεσμό πλέον στο θεατρικό κοινό της πόλης μας. Αυτό ευχόμαστε. Αυτό ευχόμαστε. Η θεατρόφιλη της πόλης. Αυτό θέλουμε και αυτό ήταν αυτό που είπατε και προηγουμένως, ο κοινός στόχος που είχα με το Θανάση τον Κατσίκα και με τη Βέτα την Κελέση. Γιατί πιστέψτε με ότι αν δεν ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι, ό,τι και να είχα εγώ στο κεφάλι μου, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, καλή αρχή στο νέο σας βήμα θεατρικό και το θεατρικό ολόκληρης της πόλης. Στο νέο ιστορικό θέατρο που αναβιώνει το θέατρο Αμαλία.